Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα, αναπληρωτή Υπουργό Ιστορικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Κούτρα για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αρχικά θέλω μία ερώτηση για τον κορονοϊό και αμέσως θα πάμε στο θέμα με τα τι κάνει το Υπουργείο Ιστορικών για τους κατοίκους εκεί στην περιοχή που επλήγει το σεισμό. Πιστεύετε ότι τα νέα μέτρα είναι ικανά για να καταλαγιάσουν αυτό το φούντομα, αυτή την πυρκαγιά στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τον κορονοϊό, κύριε Υπουργέ? Θα είναι ικανά μόνο αν συνειδητοποιήσουμε όλοι μας αυτό που άκουσα να λέτε και εσείς πριν. Ότι ο Μάρτιος από τα μέσα Μαρτίου και ο Απρίλιος είναι ένα χρονικό διάστημα περίπου 45 ημερών με πολλαπλασιασμό των εμβολίων, που σημαίνει ότι αν κάνουμε λίγο υπομονή όλοι και δούμε ότι πραγματικά υπάρχει μια καλύτερη μέρα σε ορατό πλέον ορίζοντα, τότε θα τηρήσουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση. Γιατί όπως λέτε σωστά κι εσείς, ο κόσμος έχει κουραστεί και το φούντομα αυτό που περιγράψατε στα κρούσματα οφείλεται κυρίως στην κόπωση όλων μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να δει ο κόσμος τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των εμβολίων, ώστε όλοι να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που ζούμε αυτό το τελευταίο χρόνο. Μάλιστα, γιατί τώρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα, πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε στα του Υπουργείου σας και το τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα πράξει η κυβέρνηση για τους πληγέντες εκεί στον Τύρναβο, την Ελασσόνα και τα υπόλοιπα χωριά, τα οποία δέχτηκαν χθες την μήνυν του Εγκέλαδο. Καταρχάς να πούμε ότι όλο το βράδυ είχε πολλούς και δυνατούς μετασεισμούς. Μιλούσα τώρα το πρωί με τους δημάρχους, πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Τυρνάβου. Δεν κοιμήθηκαν οι άνθρωποι εκεί, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε ούτε θύματα ούτε τραυματισμούς. Έχουμε πολλά σπίτια που έχουν καταστραφεί, ιδίως στο Δαμάσι, στο Μεσοχώρι και στο Αμούρι. Έχουν φιλοξενηθεί οι άνθρωποι είτε σε ξενοδοχεία γειτονικά είτε στις σκηνές. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα εμείς άμεσα από σήμερα το πρωί είναι καταγραφή των ζημιών και η κατεύθυνση στους δημάρχους τι πρέπει να κάνουν για να έχουμε τις πρώτες γρήγορες αποζημιώσεις. Για παράδειγμα, 40 μηχανικοί του Υπουργείου και 5 μηχανικοί του ΤΕΕ θα ξεκινήσουν την καταγραφή από σήμερα. Όπως ξέρετε από την εμπειρία σας του παρελθόν, η άμεση καταγραφή είναι κρίσιμος παράγοντας για να έχουμε τη σωστή καταγραφή. Είναι σωστό αυτό που λέτε, πολύ σοβαρός παράγοντας. Το δεύτερο είναι ότι δώσαμε κατευθύνσεις στους δημάρχους και θα επικοινωνήσουν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών σήμερα μαζί τους για να τους πούν πώς πρέπει να κάνουν την καταγραφή, τα συνεργεία τους, ώστε να γρέχουν γρήγορα την πρώτη συνδρομή που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή από 600 έως 6.000 ευρώ για όσους έχουν κάποιες πρώτες ανάγκες ή έχουν την οικοσκευή τους καταστραμμένη. Αυτά θα δοθούν άμεσα, είναι τα χρήματα που δίνονται άμεσα αυτά, έτσι. Αυτά είναι τα πρώτα που δίνονται άμεσα και μετά με το Υπουργείο Υποδομών οι υπόλοιπες αποκαταστάσεις που έχουν πιο βαριές ανάγκες όπως τα σπίτια. Υπάρχει ένα ζήτημα προτεραιότητας επίσης, το οποίο θα το προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε σήμερα το πρωί. Είναι το ζήτημα του σχολείου στο Δαμάσι, το οποίο δεν μπορεί να φιλοξενήσει τους μαθητές πλέον. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον διευθυντή του σχολείου, ναι, που ανοίγησε ψύχρεμα και διασφάλισε την ακεραιότητα και των μαθητών και των εκπαιδευτικών εχθές. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να βρούμε μια λύση. Ποια λύση είναι αυτή? Όσον αφορά την κατασκευή, έχουμε συνεννοηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, θα αναλάβει τις μελέτες και την κατασκευή, αλλά μέχρι να γίνει η κατασκευή πρέπει να φιλοξενηθούν οι μαθητές. Υπάρχει μια σκέψη σε συνεργασία με τον στρατό να αξιοποιήσουμε την διεθνή σχολή που υπήρχε στο στρατόπεδο τον Ατοϊκό, που είναι κοντά στον Τυρναβό. Είμαστε συνεννοήσει με τον αρχηγό ΓΕΘΑ γι' αυτό. Θα δούμε λίγο τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μήπως βρούμε μια λύση και γι' αυτό, που είναι άμεση προτεραιότητα. Και θα προχωρήσουμε λοιπόν καταγραφές, αποζημιώσεις και το λύσμα του σχολείου σήμερα. Και αν χρειαστεί τις επόμενες μέρες θα δούμε τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, βέβαια περιμένουμε, γιατί ξέρετε ότι η κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις μετριέται στα άμεσα, δηλαδή στα πρώτα, χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν πρέπει μετά να εγκαταλειφθούν οι άνθρωποι και να ταλαιπωρηθούν χρόνια για να βγάλουν οικοδομικές άδειες και όλα αυτά που έπονται μετά από έναν καταστροφικό σεισμό. Το θέμα της στέγασης των ανθρώπων πώς θα λυθεί, κύριε Υπουργέ? Εκτός των ξενοδοχείων και των σκηνών που είναι προσωρινή λύση, θα δούμε μετά την καταγραφή πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι και μια μεσοπρόθεσμη λύση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα σεισμό είναι πολλοί οι κάτοικοι που δεν επιθυμούν να αφήσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν. Συν κάποιους που φοβούνται να πάνε να μπουν σε κάποιο κτίριο λόγω των μετασεισμών. Νομίζω όμως θα το τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που ο κορονοϊός έχει προτείνει στα νέα ξενοδοχεία μας.
και φροντίζουμε τουλάχιστον και εμείς να βρούμε στέγη για τους ανθρώπους. Μάλιστα. Θέμα, κλείνοντας, υπάρχει μια μερίδα ακροατών και κόσμου, όλοι εμείς που τηρούμε τα μέτρα, κύριε Υπουργέ, που λένε από τη μία μας κλείνετε μέσα και καλά κάνετε για να πάμε παρακάτω να προχωρήσουμε, αλλά αφήνετε την ίδια ώρα να γίνονται διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, με το θέμα του Κουφοντίνα? Η λύση για το πρώτο που μου είπατε είναι η συνειδητοποίηση. Όταν άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τι πρέπει να κάνουν και γίνονται εστίες υπερμετάδοσης, μία, δύο, τρεις, νομίζω έχει φτάσει ο κόμπος το χτένι, πρέπει αυτά να σταματήσουν άμεσα. Και πιστεύω θα είναι πιο δραστική η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Το δεύτερο, για το ζήτημα του Κουφοντίνα, δεν έχω να πω πολλά. Το κράτος δικαίου έχει συγκεκριμένες διαδικασίες. Φαίνεται ότι η κυρία Κούρτοβη και η συνήγορός του τις τελευταίες μέρες κινείται προς μια κατεύθυνση να αποδεχθεί ότι το κράτος δικαίου έχει μηχανισμούς να προσφύγει κανείς για να βρει το δίκιο του και όχι να το εκβιάζει. Επομένως, θα μένω σε αυτά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.